Πάμε για την επόμενη συνταγή. Ναι. Εκμεκ Κανταΐφ με κρέμα σοκολάτας. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να φρατέψουν. Ρίχνουμε το αλεύρι, το baking powder και το τριμμένο αστεροειδή γλυκάνισο. Ανακατεύουμε απαλά, προσθέτουμε τα καρύδια και το βούτυρο. Τοποθετούμε σε ένα βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Βράζουμε το σιρόπι για 5 λεπτά και σιροπιάζουμε και τα δύο ζεστά. Χτυπάμε καλά το τυρί και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. Τελευταία συνταγή για το καλύτερο. Εκμεκ Κανταΐφ με σοκολάτα. Τι θα πες. Μου πούλησε το στόμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το εκμεκ Κανταΐφ, όλοι μου λένε δεν έχει Κανταΐφ. Ναι. Καταρχήν δεν είναι λίγο ανατολίτικο, λίγο τουρκικό. Και εκμεκ σημαίνει ψωμί. Ναι. Και στην Τουρκία γενικότερα έχουν ένα εργοστάσιο, από ό,τι ξέρω, μια βιοτεχνία, δεν ξέρω τι, κάνει μόνο αυτό το ψωμί. Το οποίο δεν υπάρχει συνταγή όπου και να ψάξα. Που είναι μόνο για αυτό. Ναι, το οποίο το παίρνουν όπως παίρνει στο τσουρέκι και το σιροπιάζουν και το βάζουν την κρέμα, συνήθως βάζουν καϊμάκι. Οπότε τι να κάνουμε, δεν βάζουμε Κανταΐφ, θα βάλουμε τσουρέκι. Και θα σιροπιάσουμε το τσουρέκι. Α, ωραίο. Αρέσει. Σ' αρέσει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα τσουρέκι. Μπορεί να μας έχει μείνει κιόλας και να είναι και λίγο παγιάτικο. Θα το πετάμε, το χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Τσουρέκι, γάλα, κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, corn flour, σοκολάτα. Ζάχαρη, νερό και γλυκόζι. Αυτά είναι για το σιρόπι. Πώς να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα να πάρουμε το τσουρέκι μας. Θα το κόψουμε. Έχει σπάσει τη μύτη. Θα το κόψουμε περίπου 2 πόντους. Αυτό είναι 2 πόντους. Αυτό είναι 3. Δεν κάνει. Αυτό είναι για κατανάλωση. Άμεση. Ωραίο είναι. Δεν στη μέση εσύ. Όχι, εντάξει. Ναι, δεν σας είπα, ο Ντίνος το έφτιαξε το τσουρέκι. Α, ναι, θυμάμαι που μου το έλεγε χθες το βράδυ. Ζήμωνε όλη τη νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο, Ντίνο, μπράβο. Κατά προτίμηση θα τα βάλουμε σε μια σχάρα, όπως είναι αυτή. Θα τα βάλουμε στον αέρα για να ψηθούν και πάνω και κάτω. Mm. Αν όμως δεν θέλουμε ή δεν έχουμε αέρα και θα τα βάλουμε στη λαμαρίνα, αφού τα ψήσουμε, όχι στον γκρίλ γιατί θα καούνε, από τη μία πλευρά, θα τα γυρίσουμε και θα τα ψήσουμε και από την άλλη. Δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα. Σε 10 λεπτά, 12 λεπτά έχουμε γίνει σαν φρυγανιές. Εδώ, καλά είναι. Ναι. Ωραίο, ε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γιατί δεν το κάνω Ντίνος, ε. Παρακαλώ. Δεν σε βοηθάει καμία κοπέλα. Παράλληλα μπορούμε να ετοιμάσουμε σε μια κατσαρόλα μικρή το σιρόπι μας. Βάζουμε τη ζάχαρη, η οποία πώς είναι Ντίνο, 400 γραμμάρια. Ντίνο. 250 νερό. Βοήθησέ μου, πάρε κουταλάκι. Ρίχνουμε γλυκόζι, η οποία είναι 50 γραμμάρια. Ανάβω το μάτι, έτσι. Εννοείται. Και δυνατά, φαντάζομαι. Δεν τα έχεις κομπλάρει. Όχι, όχι, όχι. Τα έχω φτιάξει, εντάξει. Σε μια άλλη κατσαρόλα, τη διάλεξε ο Ντίνος γιατί έχει ωραίο χρώμα, λέει. Βάζουμε 750 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Καμία απορία έχεις? Είχα πάντα την απορία βασικά, άμα το εκμεκ γίνεται με σαντιγί ή με κρέμα πατισερί και αυτά, γιατί τα μπερδεύουν συνήθως. Τα μπερδεύουν, εντάξει, ναι. Γιατί δεν βρίσκουν κανονικά, παραδοσιακά για τους Τούρκους είναι το σιροπιαστό αυτό το ψωμί που είναι σαν τζουρέκι, ας πούμε, μπόλικο σιρόπι
Και από πάνω βάζουν το από βουβαλίσιο γάλα που κάνουν το καϊμάκι. Αυτό είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό και είναι. Ωραίο. Τίνκα. Ναι, ναι, ναι. Στις θερμίδες. Εξαιρετικό. Α, όχι, και... μπορώ τώρα. Θερμίδες, καλώς. Καλά. Λοιπόν, 750 γραμμάρια κρέμα γάλα. 750 γραμμάρια γάλα. 120 γραμμάρια ζάχαρη. Ρίχνουμε τη μισή. Σε ένα μπολ βάζουμε corn flour 120 γραμμάρια και την άλλη μισή ζάχαρη. Ανακατεύουμε και πριν βάλουμε στη φωτιά, μπορούσαμε να το κάνουμε και από την αρχή αλλά δεν πειράζει. Βάζουμε κρύο. Λίγο για να... κρύο, κρύο. Mm-hmm. Και τώρα βάλτε στη φωτιά, ανακατεύουμε. Περιμένουμε το σιρόπι και περιμένουμε να πάρει βράση κρέμα. Και να ψηθούν και τα τσουρέκια. Τα τσουρέκια. Και θα είμαστε έτοιμοι να το συναρμολογήσουμε. Το σιρόπι είναι έτοιμο. Έτοιμο. Η κρέμα κοντεύει, μπορείς να κλείσεις το σιρόπι και ο Ντίνος θα μου φέρει... Α, καλώς τον. Αφού δεν με βοηθάνε οι συνεργάτες μου, το φέρνω το με καρότσι. Είναι και βαρύ. Πρόσεξε μην χυθεί η κρέμα. Μπράβο, Ντινούλη. Λοιπόν, εγώ να αρχίσω να τα στείνω, εσύ πρόσεξε την κρέμα και φόνο μου φωνάζεις. Ναι, ναι. Τα βάζουμε στο κάτω μέρος, μόνο η λαμαρίνα καίει. Mm. Ψηθήκανε και από κάτω και από πάνω. Είπαμε, στον αέρα. Τι είπα πριν, αν δεν τα βάλουμε στη σχάρα και δεν έχουμε αέρα. Στο γκριλ. Στο γκριλ! Όχι, στο γκριλ. Όχι, α, ναι. Ήμουν εκτός. Όχι στο γκριλ, μην τον ακούτε. Άκου στο γκριλ. Έτσι μας τα έφτιαχνε η γιαγιά μου. Το τσουρέκι, τον παγιάτι που μας το ψήνε. Είδες. Μπορούμε να βάζουμε κομμάτια. Εδώ είμαστε... Okay. Να έρθω. Μόλις φουσκώσει, ναι. Αδειάζουμε το γάλα, το υπόλοιπο. Κλείνουμε το μάτι εδώ μεταξύ. Όχι βέβαια. Μάλιστα. Για να δέσουμε την κρέμα. Θέλετε να την ανακατεύετε. Ναι. Καλά και γρήγορα. Μη φοβάσαι, μη το φοβάσαι. Αυτό δεν πρέπει να σε φοβάσαι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ να το σιροπιάσω. Σαν τις κρεμούλες που κάνουν παιδάκια. Θα το πάρει όλο το σιρόπι. Πρέπει να είναι καυτό το σιρόπι. Για να προφήσει. Το τσουρεκάκι δεν μας πειράζει. Όχι, κρυώνει γρήγορα. Σφίξει και το μπράτσο. Και το μπράτσο. Ωραία. Μην καείς. Κοίτα, αυτό όλο θα το προφήσει. Α, δεν είναι πολύ το σιρόπι. Μάλιστα, ρωτάω πολύ. Όχι, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Θα προφήσει. Τώρα κάνει φουσκαλίτσες. Μπράβο. Μην το φοβάσαι. Ναι. Είναι κοίτα. Που δεν έχω τόση κοίτα. Δύναμη εγώ. Κοίτα. Και φοβάται μην πάθει τενοντίτιδα. Και η κουβερτούρα. Χω. Κρέμα χωρίς αυγά. Παιδική. Τελείως παιδική είναι. Και βάζεις και σε ένα μπολ. Μπράβο. Και την καταναλώνεις. Σου αρέσουν αυτές οι ιδέες. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί τις φτιάχνουμε κιόλας γι' αυτό. Δεν τις φτιάχνεις. Φτιάχνω αυτά τα εύκολα γλυκά που, είναι από, που έχουν εξεμείνει ναι. Πράγματα και τέτοια. Πάντα. Το κατάφερες. Λοιπόν, είδατε που είναι έτοιμο. Γι' αυτό το απορροφά. Δεν μας πειράζει το σιρόπι ακόμα. Όχι, είναι... όχι. Λακταριστό. Πολύ. Μπορείτε να κάνω βουτιά μέσα. Ας το καλύτερα. Θα καείς. Θα απορροφήσει όλο και το σιρόπι και όλα. Για να μην πιάσει κρούστα, όπως συνήθως, ή μία μεμβράνη, η κλασική, ή ένα νάιλον που το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα στην αγορά. Και αυτό επειδή είναι πιο εύκριστο... Δεν κολλάει όπως το άλλο. Δεν κολλάει. Ναι, δεν σε τυρανάει. Δεν σε ταλαιπωρεί. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει, γιατί είναι μεγάλο. Είναι περίπου 30 εκατοστά διάμετρο, οπότε είναι και μπόλικο.
Και επειδή δεν το βάζουμε τόσο ζεστό, γιατί θα μας πάρει όλη την ψήξη του ψυγείου. Και μετά το βάλουμε στο ψυγείο. Το αφήσουμε. Όχι. Θέλει 4-5 ώρες μετά, αφού κρυώσει λίγο εδώ, ναι, στο ψυγείο για να δέσει κρέμα, να μπορέσουμε να το κόψουμε. Ωραία. Για να το φάνουμε στο food style. Τέλεια. 5 ώρες μόνο. Ναι, τώρα μπορείτε να σοπάσετε γιατί με ζαλίξατε, να πω τα υλικά. Μάλιστα. Για το εκμεκ κανταΐφ με κρέμα σοκολάτα χρειαστήκαμε 750 γραμμάρια γάλα, 750 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια corn flour, 120 γραμμάρια κουβερτούρα. Και για το σιρόπι 400 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια γλυκόζι.